Πάμε σύντομα στη Λέσβο, έτσι, για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Σας είχαμε πει ότι θα επανέλθουμε. Ο Στέργιος ο Σαμαρτζής βρίσκεται εκεί. Στέργιε, και έχεις κοντά σου και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ κοντά στην οικογένεια, ένα κάτοικο εκεί του χωριού, να μας πει δύο λόγια για τον Πάνο. Ακριβώς. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η κηδεία του Πάνου Ζάρλα. Δίπλα μου βρίσκεται ο κύριος Χρήστος Κεχαγιάς, που ήταν ο προπονητής του Πάνου. Είχαν ζήσει μαζί πολλά. Τον γνωρίζει από πολύ μικρό, από τα 8 του χρόνια. Κύριε Κεχαγιά. Μάλιστα. Από τα 8 του χρόνια. Τον έζησα. Και όχι μόνο αυτό. Είμαστε και αδελφικοί φίλοι με την οικογένειά του. Ήταν ένα υπέροχο παιδί. Αξιολάτρευτο. Πάντα με το χαμόγελο. Μακάρι αυτή τη μέρα να κάναμε το γάμο του και όχι την κηδεία του. Εύχομαι να είναι το τελευταίο περιστατικό που συμβαίνει. Δεν είναι δυνατό μέσα σε μια εβδομάδα 5 άτομα στη Μυτιλήνη σκοτώθηκαν. Δεν ξέρω τι κατάρα μας κυνηγάει. Τα παιδιά σε καπαλά μηχανία, αλλά προσέχουν, να μην τρέχουν. Ήταν ένα παιδί υπέροχο. Υπερβολική αγάπη στη μαμά του και υπερβολική αγάπη στον πατριό του, γιατί του στάθηκε πάρα πολύ και τον είχε σαν πατέρα του και σαν πατριό του. Του πρόσφερε τα πάντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε, είμαι συγκεκριμένος. Βλέπετε ότι όλο το χωριό... Ναι, σας ακούω, ναι, ολοκληρώς. Όλο το χωριό αγάπαγε αυτή την οικογένεια. Γιατί ήταν μια αξιολάτρευτη οικογένεια. Με ήθη, με έθιμα, με καλούς τρόπους, το δίδαξε πολλά. Εύχομαι να μην συνέβαινε αυτό το μοιραίο. Δεν ξέρω τι να πω. Ένα αθλητικό παιδί, ένα παιδί, καταλαβαίνω, εξωστρεφές, με τις παρέες του, με το χαμόγελό του, έτσι όπως το γνωρίσαμε κι εμείς μέσα από την τηλεόραση. Είσαστε προπονητή του. Πάντα. Προπονητής του. Πώς ήταν ως αθλητής? Ήταν υπέροχος. Ήταν ορισμένες φορές, ήταν και εγωιστής, ήθελε πάντα τη νίκη, την επιδίωκε. Αλλά για τη νίκη προσπαθούσε, δεν το άφηνε στη μοίρα του, και τυχαία. Ήταν άνθρωπος ο οποίος πάλευε, αγαπούσε τη ζωή. Υπάρχουν παιδιά που έχουν την ψυχολογία του νικητή, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Είδαμε και τον πατριό του νωρίτερα, είπατε ότι του στάθηκε και αυτός. Έχει και τον πατέρα του, βέβαια, τον βιολογικό του πατέρα, έτσι. Αλλά και ο πατριός του, του στάθηκε και αυτός σαν πατέρα. Στην ουσία είχε... Καλύτερα από πατέρας, καλύτερα. Το πρόσφερε τα πάντα. Μέχρι που τώρα τελευταία του αγόρασε και αυτοκίνητο. Μόνο και μόνο επειδή του ζήταγε μηχανή, δεν ήθελε να πάρει μηχανή και το αγόρασε ένα Γιάρες και το τόσιλε στην Αθήνα, μόνο και μόνο να μην πάρει μηχανή. Εκείνο την πήρε κρυφά. Κρυφά από τη μάνα του, κρυφά από τον πατέρα του. Το είχε βάλει στο μυαλό του. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να σας συλληπιθώ και εσάς και όλους τους φίλους. Είναι και οι πρώτες εικόνες που βλέπουμε από τα παιδιά, τους συμπαίκτες του εδώ, από το παιχνίδι που προβλήθηκε στο Sky, την αγαπημένη του είδαμε, τη Στέλλα εδώ που συνταξίδεψε κιόλας με το ίδιο πλοίο για το τελευταίο αντίο. Συντετριμένη, γνωρίζουμε και εκείνη. Μιλήσαμε με τη μητέρα της τις προηγούμενες μέρες, καθώς εκείνη δεν είναι σε θέση ακόμα να μας μιλήσει. Η μητέρα της μας είπε ότι έχει, ειδικά τις πρώτες μέρες, είχε υποστεί μεγάλο σοκ στην είδηση του θανάτου του Πάνου Ζάρλα, που ήταν ένας πολύ αγαπημένος της άνθρωπος, και μετά το χωρισμό τους είχαν κρατήσει και φιλικές σχέσεις. Τη βλέπουμε στο χωριό από ό,τι βλέπω. Προφανώς πηγαίνουν προς την εκκλησία στα πλάνα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Στέργιο Σαμαντζή, να αλλάξουμε θέμα.